Ευρεία σύσκεψη φορέων για την καύση καλαμιών στα χωράφια των αγροτών στα Τενάγη Φιλίππων έγινε το πρωί στα γραφεία του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου. Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι των Δήμων Καβάλας, Παγκαίου και Δοξάτου καθώς και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παρόντος του Αντιπεριφερειάρχη Αρχέλα Ουγρανά. Ο πρόεδρος του ΚΝΙΟΤΕΕ, Ζαφύρης Μιστακίδης, τόνισε πως φέτος το φαινόμενο περιορίστηκε σημαντικά. Ωστόσο, ήδη έχουν καεί 500 στρέμματα εκτάσεων με τους αγρότες να έχουν τις ανάλογες κυρώσεις. Συγκεκριμένα, όσοι έχουν κάψει τα χωράφια τους κινδυνεύουν να χάσουν μέρος ή και ολόκληρη την επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από πλευράς Δήμου Καβάλας, ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι οι προσπάθειες έχουν αποδώσει καρπούς, καθώς μόνο ένας αγρότης φέτος έκαψε τα χωράφια του. Ενώ αντιπεριφερειάρχης κ. Γρανάς υπογράψε πως η πλειοψηφία έχει πειθαρχήσει στο μέτρο και πως σε όσους συνεχίζουν την καύση οι υπηρεσίες θα είναι άτεγκτες. Καταρχήν να κάνουμε το αντικείμενο της σύσκεψης έχει να κάνει με το φαινόμενο της παράνομης καύσης των υπολοιμάτων της καλαμποκαλλιέργειας στα Τενάγη των Φιλίππων. Μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από εμάς και από το Δήμο Καβάλας πέρσι και ασφαλώς έτυχε και της μιας δυναμικής προσπάθειας, θα έλεγα, και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και από τους όμορους Δήμους και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από το Δασαρχείο. Το αποτέλεσμα ήταν πολύ θετικό. Τελικά μπορούμε να μιλάμε πλέον με νούμερα. Είχαμε περίπου στα 500 στρέμματα τα οποία καταγράφηκαν ποιοι παραγωγοί παράνομα καύσανε στα Τενάγη των Φιλίππων, πόσα στρέμματα, ποια καλλιέργεια, ποιος είναι ο κωδικός του στο ΟΣΔΕ. Δόθηκαν αυτά τα στοιχεία στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή τη στιγμή κάποιοι από αυτούς έχουν χάσει μέρος της επιδότησης δυστυχώς, γιατί ήταν παράνομη η καύση που κάνανε. Κάποιοι έχουν χάσει ολόκληρο το ποσό της επιδότησης και κάποιοι από αυτούς βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφορικά με το θέμα των επιδοτήσεών τους για την επόμενη τριετία. Αυτά τα πράγματα τα είχαμε πει και πέρσι. Βέβαια το φαινόμενο μειώθηκε κατά πάρα πολύ. Ξεπέρασε και τις δικές μας προσδοκίες. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν όλες τις υπηρεσίες που δείξαν υπερβάλλον ζήλο. Ασφαλώς και τον Ιατρικό Σύλλογο Καβάλας που μας βοήθησε πάρα πολύ πέρσι στο να αναδείξουμε το πρόβλημα, το οποίο αφορά όλους, δεν αφορά μόνο τους κατοίκους των Τεναγών, αλλά και το αστικό περιβάλλον της Καβάλας, γιατί τα Τενάγη των Φιλίππων βρίσκονται δίπλα σε δύο αστικούς ιστούς, να το πούμε έτσι, και της Δράμας και της Καβάλας και τους επηρεάζει άμεσα το θέμα της δημόσιας υγείας. Ξεκινούμε λοιπόν φέτος πάλι την ίδια προσπάθεια μαζί με το Δήμο Καβάλας και τους Δήμους Παγκαίου και Καλαμπαγκίου. Δοξάτου, συγγνώμη, είναι ο παλιός ο Δήμος. Ναι, το έκανα. Και έχοντας ήδη την περσινή τεχνογνωσία αναφορικά με το θέμα του συντονισμού όλων αυτών των υπηρεσιών, ευελπιστούμε ότι θα πάμε και φέτος πολύ καλά. Ήδη έχουμε την πεπατημένη, να το πούμε έτσι, από πέρσι. Εδώ θα ήθελα με την ευκαιρία της σημερινής σύσκεψης να πω ότι ένας τέτοιος συντονισμός όλων αυτών των υπηρεσιών βλέπουμε ότι τελικά έχει αποτέλεσμα όταν υπάρχει θέληση. Πέρσι είχαμε, όπως και άλλες χρονιές, τα πλημμυρικά φαινόμενα στα Τενάγη. Και πέρσι το είχαμε πει και εγώ και ο συνάδελφός μου, ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, ότι δεν μπορεί στα Τενάγη των Φιλίππων να μιλούν τρεις περιφερειακές ενότητες, πέντε δήμοι, 10 το ΕΒ, αναφορικά με τα πλημμυρικά φαινόμενα. Και είπαμε από τότε και το λέμε και τώρα και το διατρανώνουμε ότι πρέπει να υπάρχει ενιαίος φορέας διαχείρισης και των υδάτων εκεί πέρα. Πριν γίνουν όλα αυτά τα φαινόμενα τα πλημμυρικά. Υπάρχει ο τρόπος, ο καλός συντονισμός. Νομίζω ένα παράδειγμα μικρό, αλλά επιτυχημένο, είναι και το φαινόμενο της αντιμετώπισης της παράνομης καύσης. Ευτυχώς στη δικιά μας την περιοχή του Δήμου Καβάλας, μόνο βλέποντας τα στοιχεία τα επίσημα, μόνο ένας αγρότης, είτε ηθελημένα είτε άθελά του, έκαψε το χωράφι του. Οπότε εκείνο το φαινόμενο που κατά τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο να καίγεται όλη εκείνη η περιοχή, δημιουργώντας έτσι πολύ δυσάρεστες συνέπειες στην υγεία μας, δεν το ζήσαμε φέτος και νομίζω ότι αυτό δεν είναι τυχαίο. Θέλουμε να τονίσουμε τη σταθερή απόφαση την οποία έχουμε πάρει εδώ και αρκετά χρόνια και την έχουμε ενεργοποιήσει τα τελευταία χρόνια, ώστε να μην μπαίνει φωτιά στα Τενάγη. Σε καμία περίπτωση
διότι οι βλάβες οι οποίες προκαλούνται από την καύση είναι τεράστιες και οικολογικά αλλά και περιβαντολογικά πολύ επιζήμιες. Γι' αυτό σήμερα στη σύσκεψη αυτή θα ξαναθέσουμε το θέμα της οργάνωσης και της παρακολούθησης, ώστε σε καμία περίπτωση να μην αφήσουμε να εξελίσσονται τέτοια φαινόμενα στην περιοχή αυτή. Πιστεύω ότι από τις προηγούμενες χρονιές, τις τελευταίες, η εμπειρία είναι ότι παρόλο που δεν έχει γίνει κατανοητό από όλους αυτό το πρόβλημα, έχουν πειθαρχήσει και είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο.